Γεια σας. Με λένε Στέφανο Ξενάκη. Μου αρέσει να γράφω και να αφηγούμε ιστορίες. Ιστορίες από αυτές που συμβαίνουν ανάμεσά μας κάθε μέρα, αλλά συχνά δεν τις αντιλαμβανόμαστε ή δεν αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο που κρύβουν αυτές οι μικρές ιδιαίτερες στιγμές. Πώς λοιπόν ένας έφηβος μπορεί να βρει τη δύναμη να φτάσει στο δικό του όνειρο? Εμένα μου αρέσει να, όπως είπα νωρίτερα, να καταγράφω, να ραπορτάρω ιστορίες, ρεπόρτερ ιστοριών είμαι, και να τις αφηγούμε. Έχω ένα φίλο, τον Ντίνο, ο οποίος στην μέση του πρώτου lockdown, ήταν Μάιος του 2020, είχε εκ των προτέρων τον Μάρτιο γραφτεί για να τρέξει τον πρώτο του ημιμαραθώνιο. Τέλος πάντων, τον Μάρτιο, ως γνωστόν, έγινε ο εγκλεισμός, έγινε το lockdown και ακυρώθηκε ο αγώνας. Ο Ντίνος όμως αυτό το πράγμα δεν έκαμψε καθόλου τη θέληση και το πρόγραμμα και την αυτοπιθαρχία του, γιατί η αυτοπιθαρχία είναι πάρα πολύ σημαντική έννοια, αρετή, αξία. Και αφού μίλησε με τον προπονητή του και πήρε το πρόγραμμα από τον προπονητή του, δεν έχασε ούτε μία προπόνηση. Και το συγκλονιστικό ήταν ότι την μέρα του αγώνα, αν θυμάμαι καλά, 1η Μαΐου, στις 9 η ώρα το πρωί που ήταν η επίσημη έναρξη, πήγε, παρότι ο αγώνας δεν θα γινότανε, στην έναρξη και έτρεξε κανονικά τον αγώνα σαν να γινόταν ο αγώνας. Γιατί λέω αυτή την ιστορία? Γιατί ο Ντίνος ήταν απόλυτα δεσμευμένος ότι το όνειρο το δικό του, που ήταν ο ημιμαραθώνιος, και του καθενός το όνειρο είναι ιερό, και ο λόγος που ζούμε είναι το όνειρό μας και το όνειρό μας είναι ο λόγος που ζούμε. Οπότε, αν έχουμε αποποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα το όνειρό μας, νομίζω ότι έχουμε αποποιηθεί την ίδια μας ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι τελείως committed, είναι δεσμευμένοι. Όταν πούν θα κάνουν κάτι, θα το κάνουν. Και όταν είσαι δεσμευμένος μέσα σου, άκουγα κάπου που έλεγε ότι χορεύεις έναν εσωτερικό ρυθμό που μόνο εσύ τον ακούς. Οπότε ο Ντίνος εκείνη την ημέρα και ο κάθε Ντίνος ήταν αδιαπραγμάτευτος ότι no matter what, ό,τι και να συνέβαινε, όχι COVID, τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, χτύπα ξύλο, το λέω υπερβολικά, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Όταν είσαι οδοστρωτήρας, το όνειρό σου και η δέσμευσή σου, η οποία τι είναι η δέσμευσή σου? Ένα εξάχρονο είχε πει έναν κορυφαίο ορισμό δέσμευσης. Λέει, δέσμευση είναι το να υποσχεθώ στον εαυτό μου ότι δεν θα τα παράτησω ποτέ. Δέσμευση να υποσχεθώ στον εαυτό μου, με έμφαση στον εαυτό μου, ότι δεν θα τα παράτησω ποτέ. Οπότε, αν πραγματικά κάποιος είναι δεσμευμένος στον εαυτό του ότι δεν θα τα παράτησει ποτέ, θα περάσει πάνω από τον COVID και πάνω από οποιαδήποτε φαινομενικά δυσκολία υπάρχει, προκειμένου να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Και είμαστε ένας λαός, να μην ξεχνάμε, που φέτος έχουμε 200 χρόνια από την κήρυξη της ανεξαρτησίας μας. Γιατί πριν από 200 χρόνια οι πρόγονοί μας είπαν ελευθερία ή θάνατος. Δεν είπανε να μαζευτούμε και αν μας κάτσει με τους Τούρκους μας έκατσε. Είπανε ελευθερία ή θάνατος. Οπότε, guess what, αν η δέσμευσή σου είναι το όνειρό μου ή θάνατος, μεταφορικός ή κυριολεκτικός, μάλλον θα το πετύχεις, γιατί μάλλον θα κάνεις αυτό που κάνει ο Ντίνος και ο κάθε Ντίνος, προκειμένου να μην δώσει άλλη διέξοδο στον εαυτό σου παρά να το πετύχεις. Όσον αφορά τις αποτυχίες, υπάρχει ένα μέρος πραγματικά πρέπει να πάμε να το δούμε, γιατί είναι το μόνο μέρος που οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν κάνουν λάθη ούτε αποτυχίες. Ένας πολύ μεγάλος καθηγητής πήγε την τάξη του, τους υποσχέθηκε σε ένα business school που διδάσκουν επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα. Λέει, θα σας πάω κάπου που εκεί πέρα πραγματικά δεν κάνουν λάθη. Και τα παιδιά ήταν πάρα πολύ περίεργα για να δούνε πού είναι αυτό το κάπου. Φανταστήκαν ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στη Silicon Valley ή κάπου αλλού στην Αμερική αυτή η ιστορία. Οπότε τους πήγε σε ένα νεκροταφείο. Και πραγματικά τους εξήγησε ότι εδώ πέρα είναι το μόνο μέρος που οι άνθρωποι δεν κάνουν λάθη, δεν αποτυχάνουν, γιατί δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο περίπτωση να πετύχεις αν δεν έχεις αποτύχει. Η αποτυχία δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας. Η αποτυχία είναι σκαλοπάτι για την επιτυχία. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνω τα λάθη μου και να μαθαίνω από τα λάθη μου. Και όποιους διάσημους μεγάλους τους ρώτησαν τι θα συμβούλευε στον νεότερο εαυτό σου, είναι να προσπαθήσει όσο πιο πολύ μπορεί. Οπότε, έλεγε ένας φίλος μου σε μια ομιλία, του λέει, μήπως η λέξη λάθος είναι λάθος. Μήπως η λέξη λάθος είναι λάθος. Μήπως λάθος είναι να κολώσω, να σταματήσω, να μην προσπαθήσω, να το αναβάλω και να βρω δικαιολογίες να μην το κάνω. Γιατί πραγματικά η αναβλητικότητα και η αναποφασιστικότητα είναι ο κλέφτης ευκαιρίας. Πηγαίνω με τα μούτρα επάνω και το κάνω. Στην αρχή δεν ξέρω. Θα μάθω. Είναι ωραίο να έχω ένα πρόγραμμα, ένα πλάνο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσω. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πετύχει πάρα πολύ είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αφέθηκαν να κάνουν λάθη. Τα λάθη τα αγαπάμε, είναι φίλοι μας. Ξαναλέω ότι ο μόνος που δεν κάνει λάθος είναι αυτός ο οποίος δεν είναι στη ζωή ή αυτός ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Οπότε το μεγαλύτερο λάθος είναι να φοβάσαι τα λάθη σου.
Και ξέρεις πολλές φορές τι γίνεται. Φοβόμαστε, γιατί μας έχουν μάθει από μικρά, πρόσεξε, μη, δεν θα τα καταφέρεις. Φοβόμαστε την κρίση των ανθρώπων, τι θα πούνε αν αποτύχουμε. Και όμως αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους λατρεύουμε, αγαπάμε και ακολουθούμε, είναι άνθρωποι που και απέτυχαν, αλλά και μιλάνε πάρα πολύ ανοιχτά για τις αποτυχίες τους. Άκουγα μια ομιλία σε ένα TEDx, αν θυμάμαι καλά, ένας πολύ έτσι φωτισμένος ομιλητής, που έλεγε για το βιογραφικό μας να είναι ένα βιογραφικό μας με επιτυχίες. Και παρουσίασε ένα βιογραφικό με αποτυχίες. Και έλεγε, στην πέμπτη εκ του δημοτικού είχα αυτή την αποτυχία. Στο πανεπιστήμιο απέτυχα 5 φορές. Στην τάδε σχέση μου απέτυχα 2 φορές. Χώρισα, καταστράφηκα. Οπότε φαντάσου να παρουσιάζουμε το βιογραφικό μας με τις αποτυχίες που έχουμε κάνει. Γιατί δεν αλλάζουμε, τα μαθήματα δεν είναι σε επιτυχίες. Τα μαθήματα είναι σε αποτυχίες. Οπότε την αποτυχία και το λάθος το αγαπάμε. Και μαθαίνουμε μέσα από αυτό. Αλλά είναι σύμμαχος. Ξαναλέω, η αποτυχία είναι σκαλή για την επιτυχία, δεν είναι το αντίθετό της. Εάν είχα λοιπόν ένα μαγικό ραβδί και μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, θα, συγχωρέστε με την λέξη, το ρήμα, θα επέβαλα στους ανθρώπους να δουλεύουν με τον εαυτό τους. Περνάμε όλοι μας τη ζωή ψάχνοντας όλα τα πράγματα εκεί πέρα έξω, αλλά τα πράγματα είναι εδώ πέρα μέσα και μόνο όταν αλλάξω εγώ ή εξελιχθώ εγώ, αλλάζουν ή εξελίσσουν τα πράγματα. Είμαστε σε μια χώρα που έχουμε όλα τα καλά του κόσμου, αλλά δυστυχώς έχουμε κάποιες ανώριμες νοοτροπίες ότι για αυτό το οποίο δεν έχω φταίει κάποιος άλλος, η Κατερίνα, η Μαρίνα, η Χριστίνα, ο Πρωθυπουργός, ο πατέρας μου, η μητέρα μου κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι την ευθύνη για τη ζωή μου την έχω εγώ. Και κάθε φορά που φταίει κάποιος άλλος για αυτό που δεν έχω, αφενός εκχωρώ τα κλειδιά της ζωής μου σε αυτόν τον κάποιο, σε αυτή τη συνθήκη, και αφετέρου παραδέχομαι και πολλές φορές το κάνω γι' αυτό για να μην αλλάξω, ότι αν αυτός δεν κάνει κάτι άλλο, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω. Οπότε συχνά εφευρίσκουμε καταπληκτικές δικαιολογίες για να μην αλλάζουμε και εκχωρούμε τα κλειδιά της ζωής μας σε συνθήκες που ουσιαστικά είναι ψεύτικες συνθήκες, δεν είναι αυτές. Δεν ορίζω τον καιρό, το τι γίνεται εκεί πέρα έξω. Δεν ορίζω αν θα έχει COVID, αλλά ορίζω πάντα το δικό μου το πανί, όπως ο Ντίνος νωρίτερα που έλεγα. Και τις προάλλες είχα ένα βιντεάκι που το βάλα στο Instagram και αναρωτιόμουν, λέω, ρε παιδί μου, πηγαίνει σε ένα νησί το καλοκαίρι όταν το καλό ανοίξει αυτό το πράγμα. Και ο καπετάνιος δεν σε πάει στο νησί και σε πάει σε λάθος νησί. Θα διαμαρτυρηθείς, θα φωνάξεις, δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Όταν εσύ, παρότι ο καιρός θα ήταν το πρόσχημα για να μην πάει εκεί πέρα που έπρεπε να πάει, όταν εσύ, λόγω εξωτερικών συνθήκων, δεν πας τη δική σου τη ζωή, εκεί πέρα που θες εσύ να την πας, για ποιο λόγο τόσο εύκολα εκχωρούμε τις δικαιολογίες ή τις αιτιολογίες για τη ζωή μας στις συνθήκες για τις οποίες ποτέ δεν θα αναγνωρίζαμε την αναγνώριση του καπετάνιου και θα τον κατακρίναμε και τον εαυτό μας δεν τον αξιολογούμε κάθε φορά που εκχωρεί τη δικαιολογία ότι δεν έχει αυτό που θέλει συνθήκες. Δεν θα επιτρέπαμε σε ένα καπετάνιο να προφασιστεί τον καιρό που δεν πήγαμε στο νησί. Γιατί εμείς στον εαυτό μας δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη και να είμαστε υπόλογοι απέναντι στον εαυτό μας που δεν πήγαμε εκεί πέρα που ήταν να πάμε. Εγώ είμαι από τη Χίο, αν χαράξει για Χίο, αντί να πας από Λίμνο μέχρι Μυτιλήνη, Σάμο. Αλλά δεν μπορεί να πας στην Κρήτη, ρε φίλε. Δεν μπορεί να φταίει ο καιρός για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να φταίνε κάποιοι άλλοι συνέχεια. Νομίζω ότι είναι πολύ παλικαρίσιο να αναλάβουμε την ευθύνη για τη ζωή μας και πραγματικά. Όσο πιο πολύ δουλεύει κάποιος με τον εαυτό του, τότε αναλαμβάνει την ευθύνη για τη ζωή του και μόνο όταν αναλάβω την ευθύνη για τη ζωή μου είναι που ρημάζω και ενηλικιώνομαι και όχι στα 18 μου χρόνια. Οπότε θα το λέω υπερβολικά, θα επέβαλα την ανάληψη της ευθύνης για τη ζωή μας από τον εαυτό μας και θα επέβαλα, αν είχα μια έτσι ωραία, δεν μπορεί να είναι ποτέ ωραία δικτατορία έτσι, αλλά το λέω σχηματικά, θα επέβαλα το να δουλεύουμε τον εαυτό μας. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι γνώσεις προσωπικής ανάπτυξης, προσωπικής εξέλιξης είναι τόσο σημαντικές όσο η προπαίδεια. Γιατί να μαθαίνουμε προπαίδεια και να μην μαθαίνουμε πώς να γίνω ο σωστός καπετάνιος ζωής μου. Τα πανιά του δικού μου ιστοπλοϊκού, δεν έχω ιδέα. Ένα από τα πράγματα που έχει αλλάξει τη ζωή μου είναι ότι ξέρω να πάσα στιγμή ότι αύριο μπορεί να μείνουμε εδώ πέρα. Κάθε πρωί που ξυπνάω, πανηγυρίζω τη ζωή. Αντί να ψάχνω να βρω τρόπους να φοβάμαι γιατί δεν ζω, COVID, το δεύτερο, τρίτο, πέμπτο κύμα, οι βιαστές, οι αυτοί κτλ. Κάθε πρωί πανηγυρίζω τη ζωή και ξέρεις, θεωρώ πραγματικά διανόητο κάθε πρωί που ξυπνάμε να ψάχνουμε λόγους να φοβηθούμε αν θα μας πάρει κάποιος τη ζωή, τα λεφτά, την καριέρα, την επιτυχία. Που το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή είναι όλα εφήμερα. Είμαστε ένα πάρα πολύ προσωρινό κόσμο και όταν πραγματικά αποδεχτείς αυτή την μοναδική συνθήκη μέσα σου ότι είμαστε σε έναν τελείως προσωρινό κόσμο. Κάθε πρωί που ξυπνάς και λέω, έχω το παγούρι μου, ρε παιδί μου. Το παγούρι μου είναι μια χαρά. Είναι one piece, είναι ένα κομμάτι.
το πανηγυρίζεις. Ξέρεις ότι το παγούρι αυτό κάποια στιγμή θα φύγει, ό,τι και να σημαίνει παγούρι. Οπότε αντί κάθε μέρα να χρησιμοποιώ την ζωή μου σαν αφορμή για πόνο, εγώ χρησιμοποιώ κάθε μέρα την ζωή μου για αφορμή για χαρά. Γιατί το παγούρι σήμερα είναι καλά, κοίτα να δεις. Κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει το παγούρι. Κάποια στιγμή όλα αυτά εδώ πέρα δεν θα υπάρχουν. Οπότε ας πανηγυρίσω σήμερα αυτό το οποίο μου έχει δώσει ο Θεός ή σε οποιονδήποτε πιστεύω την ευλογία να είναι εδώ. Οπότε έχω τα πανιά μου σηκωμένα, ξέρω πού θέλω να πάω. Θα ήθελα αυτό που κάνω στην Ελλάδα να βοηθήσω να γίνει και στο εξωτερικό, αλλά ταυτόχρονα να πάω στη στιγμή ξέρω ότι δεν θα είμαι εδώ πέρα αύριο, οπότε μπορεί και να μην είμαι. Οπότε πανηγυρίζω το σήμερα και κάνω το καλύτερο μπορώ το σήμερα για μένα και τους συνανθρώπους μου.